ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως τα πρόσωπα, και κατεύθυνον τα διαφήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Καθίστε. Όταν η υπεραγία Θεοτόκος συναντήθηκε με την Αγία Ελισάβετ, είπε μία δοξολογία στο Θεό, η οποία άρχιζε με τη λέξη, με τη φράση «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Και αμέσως μετά λέει «Και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Δηλαδή η ψυχή της δοξολογεί τον Κύριο και το πνεύμα της αγάλεται για το Θεό το σωτήρα της. Χαίρεται εξαιτίας του Θεού. Η Παναγία μιλάει για τον εαυτό της και για όλο το ανθρώπινο γένος. Ό,τι λέει επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από του νυν, μακαριούσιμε πάσε εγενέ. Προφητεύει ότι όλο το ανθρώπινο γένος θα την μακαρίζουν εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα φαίνεται αυτό και από την προσωνυμία Ιησούς, που θα πει Θεός Σωτήρας. Πώς η Παναγία μεγάλυνε τον Θεό, πώς δόξασε τον Θεό? Τον δόξασε καταρχήν με θεοπρεπή και υψηλά νοήματα. Δηλαδή ο νους της ήτανε συνεχώς στραμμένος, καρφωμένος στον Θεό, στη μνήμη του Θεού, και δεν τον άφηνε να κατέβει από εκεί. Προσήλωσε το νου της τον Θεό. Και πράγματι ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό με το νου του όταν το χρησιμοποιεί σωστά. Όταν κάθε σκέψη είναι για το Θεό και κάθε βλέμμα της ψυχής μας είναι πάλι για το Θεό και κάθε κίνηση, κάθε επιθυμία της ψυχής μας είναι πάλι για τον Θεό. Δεύτερον, η Παναγία δόξασε τον Θεό με τα αντίστοιχα λόγια, τα οποία εκφράζουν αλλά και συντονίζονται με τα αντίστοιχα νοήματα που είχε για τον Θεό. Ο νους της ήταν συνεχώς στα ουράνια και τα λόγια της όμως επίσης ήτανε αντίστοιχα με αυτά που σκεφτόταν, με αυτά που ασχολεί το νους της. Και τρίτος τρόπος με τον οποίο δόξασε η Παναγία τον Θεό είναι με τα έργα. Τα υψηλά έργα, τα οποία ήτανε άξια της Θείας Μεγαλειότητος. Η αρχή όλων αυτών των πραγμάτων βρίσκεται μέσα στα Άγια των Αγίων, όπου η Παναγία μας πήγε από 3 ετών
και έμεινε εκεί μέχρι 15 και εκεί κατάλαβε ότι δεν μπορεί ούτε με τις αισθήσεις τις σωματικές, ούτε με τη φαντασία, ούτε με τη διάνοια, με τη σκέψη, τη λογική δηλαδή, να πάει ο άνθρωπος στο Θεό. Δεν μπορεί να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Αυτές όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου μπορούν να φτιάξουν είδωλα και να τα βάλουν στη θέση του Θεού. Αλλά δεν μπορείς να βρεις τον Θεό και να δεις τον Θεό με αυτά. Ή μπορείς στην καλύτερη περίπτωση να κάνεις κάποιες λογικές σκέψεις, κάποιους συλλογισμούς δηλαδή λογικούς, οι οποίοι όμως πάλι δεν μπορούν να σε κάνουν να ζήσεις τον Θεό. Αυτό το λάθος έκανε ο Βαρλαάμ και οι παπικοί. Προσπαθούν με τη λογική να βρουν τον Θεό, με τις σκέψεις, με συλλογισμούς αριστοτελικούς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάσεις στον Θεό με αυτό. Ούτε φυσικά με τη φαντασία, ούτε με τις αισθήσεις τις σωματικές. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, καθαρό, άειλο και προσεγγίζεται μόνο με το νου του ανθρώπου, ο οποίος όμως πρέπει να είναι και αυτός καθαρός. Ο νους του ανθρώπου, λένε οι Άγιοι, ότι είναι το μάτι, ο οφθαλμός της ψυχής. Αλλά αν είναι κλειστό το μάτι, πάλι ο άνθρωπος δεν βλέπει τον Θεό. Όταν καθαριστεί ο νους, καθαριστεί η καρδιά, τότε ισχύει ο μακαρισμός που είπε ο Κύριος, μακάρι καθαρεί την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, αυτοί θα δούνε τον Θεό. Γι' αυτό είπε πάλι ο Κύριος ότι ή το φως λέει το ενσύ σκότος, το σκότος πόσο. Αν το φως λέει που έχεις μέσα σου είναι σκοτάδι, πόσο δίνει το σκοτάδι για τον άνθρωπο? Πάρα πολύ. Τι είναι φως για τον άνθρωπο? Λέμε έχασα το φως μου. Φως είναι τα μάτια. Έτσι τα λέμε. Και όταν κανείς δεν βλέπει, λέμε έχει χάσει το φως του. Φως για την ψυχή είναι τα μάτια της ψυχής, τα οποία είναι ο νους. Λέει λοιπόν ο Κύριος, αν τα μάτια της ψυχής σου είναι σκοτεινά, είναι σκοτάδι, πόσο σκοτάδι έχει ο άνθρωπος? Πάρα πολύ. Έτσι. Και δεν βλέπει τον Θεό. Αυτό έχουν πάθει αυτοί οι καημένοι άνθρωποι που λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν βλέπω πουθενά τον Θεό. Γιατί δεν βλέπουν τον Θεό? Γιατί υπάρχει το σκοτάδι στα μάτια της ψυχής, το οποίο έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Αμαρτάνει και δεν μετανοεί. Δεν πετάει δηλαδή τη βρωμιά, δεν καθαρίζει τα μάτια. Οπότε έχει βαθύ σκοτάδι. Και μετά σου λέει, καημένε, τι λες τώρα για Θεό και τέτοια, πού τον είδες τον Θεό? Και κάνει και τον έξυπνο και ότι τάχατε σε αυτός είναι λογικός. Είναι λογικός. Μπορεί να είσαι λογικός, αλλά ο λογικός δεν μπορεί να δει τον Θεό. Αλλά και η λογική, ξέρετε, δεν λειτουργεί σωστά στον άνθρωπο που δεν μετανοεί. Και η λογική του είναι σκοτισμένη. Γι' αυτό και κάνει παράλογα πράγματα, παραλογίζεται. Η Παναγία μας λοιπόν είχε μια τέτοια ωριμότητα από πολύ μικρή ηλικία, μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων, αφιερώθηκε στον Θεό, ουσιαστικά είναι μία μοναχή από 3 ετών. Τόση μεγάλη ωριμότητα είναι σπανιότατο, πρωτοφανές, ποτέ δεν έχει γίνει. Και οφείλεται αυτή η μεγάλη της ωριμότητα βέβαια και στη δική της προαίρεση, αλλά και στους γονείς της, οι οποίοι ήταν αγιότατοι. Έκαναν χρόνια να αποκτήσουν παιδί και αυτό πάλι δεν τους έκανε να αγωγήσουν, να τα βάλουμε το Θεό, αλλά προσεύχονταν με πίστη και έπειτα από αποκάλυψη του Θεού συνέλαβαν την Υπεραγία Θεοτόκο για να διδάσκονται και αυτοί που δεν έχουν παιδιά και να κάνουν υπομονή. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι που δεν έκαναν παιδιά για χρόνια μετά γέννησαν παιδιά, άγια παιδιά, γιατί ήταν παιδιά προσευχής. Έτσι και η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν παιδί προσευχής. Γι' αυτό και είχε αυτή την ωριμότητα.
Μπήκε λοιπόν στο ναό και εκεί βρήκε ότι με το νου μόνο μπορεί να βρει τον Θεό, να αναφερθεί στον Θεό πιο σωστά, γιατί για να βρεις τον Θεό πρέπει ο Θεός να σου αποκαλυφθεί. Δεν μπορούμε ο άνθρωπος να πάει στον Θεό, ακόμα και με το νου που είναι καθαρός, δεν μπορείς να πας στον Θεό αν ο Θεός δεν έρθει σε σένα. Γιατί είναι τεράστια η απόσταση του κτιστού με το άκτιστο, δεν υπάρχει πρόσβαση. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να ενώσει το κτιστό με το άκτιστο, τον Θεό με τον άνθρωπο. Και μπορούμε πλέον να πάμε τώρα στον Θεό δια του Χριστού, που είναι η γέφυρα και ενώνει μέσα του τον Θεό και τον άνθρωπο, ο Χριστός. Αλλά για να μπούμε στον Χριστό, στο σώμα του Χριστού, πρέπει να βαφτιστούμε, να πιστέψουμε, να που χρειάζεται η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Παναγία μας όμως έκανε αυτό το μοναδικό πράγμα, κατάφερε να μην αμαρτάνει, ενώ δεν είχε βαφτιστεί. Ενώ είχε μόνο αυτό που έχουν οι αβάφτιστοι, το κατ' εικόνα δηλαδή, το οποίο και αυτό ήταν οπωσδήποτε τραυματισμένο, γιατί όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με τραυματισμένο κατ' εικόνα, λόγω της πτώσης του Αδάμ και της Εύας. Αλλά και όμως με αυτό το τραυματισμένο κατ' εικόνα κατάφερε να βρει την αλήθεια και να κατευθύνει το νου της στον Θεό και να τον προσηλώσει στον Θεό. Οπότε δεν αμάρτανε, γιατί όλες οι αμαρτίες από όπου ξεκινάνε, ξεκινάνε από τους λογισμούς. Έρχεται ένας λογισμός, μία σκέψη, μία προσβολή, όπως λέμε, και σε χτυπάει. Αυτή η προσβολή δεν είναι αμαρτία. Προσβολές είχε και ο ίδιος ο Κύριος. 40 ημέρες στην έρημο νίστεψε και μετά τις 40 μέρες είχε μία προσβολή λογισμών. Και δέχτηκε την προσβολή από τους τρεις θεμελιώδεις λογισμούς. Της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Αυτοί οι λογισμοί που προσβάλλουν όλους τους ανθρώπους. Και βέβαια ο Κύριος τους αντιμετώπισε με τον τρόπο που ξέρουμε. Αμάρτησε ο Κύριος, όχι βέβαια. Έτσι και η προσβολή είναι ανένοχη. Πότε αρχίζει η ενοχή? Από τη στιγμή που κανείς θα δεχτεί να κουβεντιάσει, να κάνει όπως λέμε ένα συνδυασμό με το λογισμό, να συνδυάσει και άλλα πράγματα με το λογισμό τον αρχικό και μετά θα φτάσει στην εχμαλωσία. Θα εχμαλωτιστεί από αυτό το λογισμό και θα συγκατατεθεί. Τότε πλέον έχει γίνει αμαρτία. Μετά είναι θέμα χρόνου και διαφόρων περιστάσεων αν θα το κάνει και με το σώμα. Αυτό που έχει συγκατατεθεί και το έκανε στο νου του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τους λογισμούς, γιατί οι λογισμοί είναι το κλειδί για όλα. Για την πρόσβασή μας στον Θεό, για την καθαρότητά μας, για την ειρήνη μας, για την αγαλίαση της καρδιάς μας και για τη σωτηρία μας. Λέει, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε έδικο μη στα αποδοσία. Κάθε παράβαση και παρακοή, λέει ο Λόγος του Θεού, θα πάρει τη δίκαιη ανταπόδοση. Είναι νόμος αυτός του Θεού. Και ένας λογισμός επομένως καλός θα πάρει την ανταπόδοσή του και ένας κακός επίσης. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να εξαλείψει όσο είναι δυνατόν με τη μετάνοια αυτές τις συνέπειες των κακών λογισμών και να μην ξαναπέσει στα ίδια λάθη βέβαια με τη μετάνοια, για να αποφύγει την ένδικο μισθαποδοσία. Άπαξ και δεν το κάνει, οπωσδήποτε θα του έρθει μισθαποδοσία. Θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Ένας πνευματικός νόμος ας πούμε λέει ότι για ό,τι κατακρίνεις, γι' αυτό ακριβώς θα πέσεις κι εσύ στο ίδιο πράγμα. Κατέκρινες τον άλλον ότι είναι ας πούμε άνθρωπος σαρκικός και λοιπά, θα πέσεις κι εσύ στη σαρκική αμαρτία μετά για να ταπεινωθείς. Ή κατέκρινες τον άλλον διότι ξέρω εγώ είναι γαστρίμαγος, λέμαργος, μετά θα πέσεις κι εσύ στο ίδιο πράγμα.
ή κατέκρινες τον άλλον ότι είναι κουτσομπόλης και λοιπά, θα πέσεις και εσύ στο κουτσομπολιό. Έτσι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Πότε θα μπορέσεις να ξεφύγεις? Όταν θα μετανοήσεις, να το καταλάβεις και θα πεις συγχώρεσέ με Θεέ μου. Η Παναγία μας λοιπόν βρήκε αυτό το κλειδί που είναι το μοναδικό, να ελέγχει τους λογισμούς της. Και πώς κανείς ελέγχει τους λογισμούς του? Όταν καρφώσει το νου του κάπου, προσιλώσει το νου του κάπου, και το καλύτερο βέβαια είναι να το προσιλώσει τον Θεό. Αν αφήνουμε το νου μας να είναι εδώ και εκεί, οπουδήποτε δηλαδή, να πηγαίνει πως φυσάει ο άνεμος ένα χαρτί ας πούμε, μία από εδώ, μία από εκεί, οπωσδήποτε θα βρωμιστεί ο νους. Είναι αυτό που λέμε μετεωρισμός. Όταν αφήνουμε το νου μας να μετεωρίζεται, οπωσδήποτε θα πέσουμε σε αμαρτία. Γι' αυτό οι πατέρες λέγανε ότι εμείς νουν τηρούμεν, εμείς λέει προσέχουμε το νου. Αυτό είναι το έργο μας, λέγανε οι Άγιοι και οι μοναχοί που προσπαθούν να αγιάσουν τον εαυτό τους. Και όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε, γιατί είναι εντολή του Θεού να αγιάσουμε. Η Παναγία λοιπόν βρήκε αυτό και πώς έκανε την φύλαξη του νου της? Με την αδιάλειπτη προσευχή. Συνεχώς σκεφτόταν τον Θεό. Και έτσι απαλλάχθηκε από άσχετες προς τον Θεό εικόνες και ανάξια για το Θεό νοήματα και κράτησε το νου της στην ωερά σιγή και στην αδιάλειπτη κοινωνία της με τον Θεό. Είχε μία νοερά σιγή, μία νοερά σιωπή η Παναγία μας, ακριβώς διότι σκεφτόταν μόνο τον Θεό. Ενώ βλέπετε ο άνθρωπος που δεν σκέφτεται τον Θεό και αφήνει το νου του όπως να είναι, έχει εσωτερική πολυλογία. Μπορεί να μην μιλάει εξωτερικά, αλλά μιλάει μέσα του συνέχεια. Έχει ένα σωρό λογισμούς, κάνει ένα σωρό διαλέξεις, συνδιαλέξεις, συζητήσεις κλπ. Με τον εαυτό του ή και με άλλους. Και μπορεί να φτάνει και να θυμώνει και όλας και να μαλώνει μέσα του. Όλα αυτά τι είναι, σιωπή? Όχι. Είναι πολυλογία εσωτερική και μάλιστα διαβολική. Πρέπει κανείς να σιωπά δηλαδή και εσωτερικά, όχι μόνο εξωτερικά. Και αυτό γίνεται όταν κάνει αυτό που έκανε η Παναγία. Προσευχόταν και προσεύχεται και αυτός. Και έτσι άφησε μέσα της μόνο τα νοήματα και τα λόγια τα οποία δεν έρχονταν σε αντίθεση με την υπέρλογη κίνηση του νου της. Ξεπέρασε τη λογική η Παναγία και με τρόπο υπέρλογο κατευθυνόταν προς τον υπέρλογο, προς τον Θεό. Οτιδήποτε την εμπόδιζε, οποιαδήποτε άλλη σκέψη, την έκανε πέρα. Και με αυτά τα θεοπρεπή νοήματα και τα αντίστοιχα λόγια και τις πράξεις, τις συντονισμένες με τα νοήματα και τα λόγια, εμεγάλινε η Θεοτόκος τον Κύριο, δόξασε τον Κύριο. Γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Για να τη μιμηθούμε. Έτσι η Παναγία είναι πρότυπο για μας. Είναι αυτή η οποία μας δίδαξε πώς να αγωνιζόμαστε πνευματικά και να μην αμαρτάνουμε. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην αμαρτάνει. Και όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει να μην αμαρτάνει. Οφείλουμε να μην αμαρτάνουμε και να πάμε και λίγο πιο πάνω όσο μας πάει η χάρις του Θεού. Και βέβαια αυτό είναι που μας κάνει να δοξάζουμε τον Θεό. Όλες αυτές τις μέρες μιλούσαμε για τη δόξα του Θεού και πώς καταφέρουμε τη δόξα του Θεού. Η οδός είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν ελέξει κανείς τους λογισμούς του, ελέξει το νου του, ελέξει τα νοήματά του και μετά φυσικά και τα λόγια του και τις πράξεις του, τότε δοξάζει το Θεό, γιατί ο Θεός δοξάζεται με όλα, όχι μόνο με τα λόγια. Δεν είναι αποδεκτός αυτός που λέει «Κύριε, Κύριε», λέει ο Θεός, ο Χριστός μας, «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, σε ελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών».
αλλά οποιών το θέλημα του Πατρός μου το εν ουρανείς. Στην πράξη πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά να φτάσεις στην πράξη να κάνεις έργα δηλαδή που να δοξάζει τον Θεό, θα πρέπει να ξεκινήσεις από το νου σου, από τους λογισμούς σου, να προσέχεις τις σκέψεις σου. Και μετά φυσικά και τα λόγια σου, οπότε θα έχεις και τα έργα μετά ανάλογα. Και τότε είναι που έρχεται και η αγαλίαση του Πνεύματος. Έρχεται η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος όταν ενεργεί έτσι όπως ενεργούσε η Παναγία. Γιατί λέει, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασε το Πνεύμα μου. Και σκύρτησε και σκυρτάει η καρδιά με ένα μεγάλο σκύρτημα, η οποία σκύρτησε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, διότι επέβλεψε από την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ο Θεός δηλαδή επέβλεψε, κοίταξε στην ταπείνωση της υπεραγίας Θεοτόκου και την ευλόγησε τόσο πολύ πάνω από όλους τους ανθρώπους. Και εκείνη από την αίσθηση της ταπεινής πεπερασμένης ύπαρξης ανατάθηκε με μεγάλα εσωτερικά άλματα. Αυτό σημαίνει το αγαλίαση από το άγαν και άλωμε σε δοξολογία του Θεού. Ανέβηκε στη δοξολογία του Θεού. Μέσα από αυτό το λόγο της Παναγίας αποκαλύπτεται το θεμέλιο της σωτηρίας. Έρχεται στην επιφάνεια η μεγάλη ταπείνωση της Θεοτόκου. Η ταπείνωσή της προσήλκυσε τον Θεό. Αλλά για να φτάσει η Παναγία σε αυτή τη μεγάλη ταπείνωση, έκανε όλη αυτή την προεργασία. Για να πει στον Άγγελο, στον Αρχάγγελο, «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», είχε κάνει όλο αυτό το έργο μέσα της. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πει «Ιδού η δούλη Κυρίου». Είχε γίνει δούλη Κυρίου με το γεγονός ότι είχε υποτάξει το νου της, την καρδιά της, τα λόγια της και τις πράξεις στον Θεό. Οπότε μετά έφτασε σε αυτή τη μεγάλη ταπείνωση η οποία ήλκυσε τον Θεό. Αυτή η ταπείνωση έγινε η πύλη της σωτηρίας. Αυτή σώζει και κάθε άνθρωπο, γιατί μέσα της υπάρχει η αλήθεια της φύσης μας. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι ταπεινός, αυτός ο άνθρωπος ζει τη φυσιολογική του κατάσταση. Έχει φτάσει σε έναν απόλυτο, θα λέγαμε, ρεαλισμό. Ενώ ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος, που είναι εγωιστής, ζει ένα ψέμα, μια ψεύτικη ιδέα για τον εαυτό του. Αν θέλετε, πέστε τους να φύγουν, να πάνε λίγο πιο κάτω. Γιατί πολύ ενοχλούν εδώ πίσω. Ή αν θέλουν να μην μιλάνε μόνο. Ας τα πάει ο Πέτρος, κάτσε. Βέβαια υπάρχουν πολλές μορφές ταπεινώσεως, πάρα πολλές μορφές. Υπάρχουν οι ακούσιες ταπεινώσεις, οι οποίες έρχονται στον άνθρωπο από τις διάφορες συνθήκες της ζωής. Υπάρχουν και οι εκούσιες ταπεινώσεις που κάνει ο άνθρωπος μόνος του, όπως η νηστεία, η αγρυπνία που ταπεινώνει κανείς το σώμα, και μαζί με το σώμα ταπεινώνεται μετά και η ψυχή. Και τέλος είναι και η βαθιά γνώση της ευτέλειας, της θαρτότητας και της θνητότητας της ανθρώπινης φύσης.
την οποία είχε υπεραγεί ο Θεοτόκος. Αυτή η βαθιά γνώση ότι δεν είμαστε τίποτα, είμαστε ένα μηδέν. Και ότι είμαστε φθαρτοί και θνητοί. Και αυτή την υπεραγία Θεοτόκο που σκεφτόταν έτσι και αυτό το φρόνημα το ταπεινό, σε αυτήν επέβλεψε ο Θεός και επισκέφθηκε δια το πυλών της το ανθρώπινο γένος. Έγινε η πύλη δηλαδή η Παναγία, μέσα από την οποία πέρασε ο Θεός στο ανθρώπινο γένος. Αυτή η ταπείνωση είναι που ανοίγει και τις πύλες της δικής μας ζωής στο Θεό. Έτσι, για να φτάσει κανείς δηλαδή να δεχθεί τον Θεό, θα πρέπει να ταπεινωθεί, να θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τον Θεό. Ανάξιο να κοινωνήσει, ανάξιο να μπει μέσα στην Εκκλησία ακόμα, ανάξιο να σταθεί μπροστά στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος είναι που ευλογείται από τον Θεό. Οι Φαρισαίοι που είχαν τη μεγάλη ιδέα ότι είμαστε εμείς οι κάποιοι και οι Άγιοι και οι σωστοί, αυτοί έχασαν τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε κι εμείς, να μην εξαντλούμε την προσοχή μας στους δυνάστας που καθήλε ο Θεός από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού. Αλλά να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, ότι η μεγάλη δύναμη βρίσκεται στους ταπεινούς, το πνεύματι, όχι στους υπερήφανους, στους δυνάστες, αλλά στους ταπεινούς. Και αυτοί είναι που αποτελούν και το λαό του Θεού, αλλά και το λαό της Θεοτόκου, έτσι. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά και παιδιά της Παναγίας. Και αυτοί ζουν την ταπείνωση, η οποία εκβάλλει στη δοξολογία του Θεού. Για να δοξάσουμε τον Θεό πρέπει να ταπεινωθούμε. Γιατί για να τα καταφέρουμε όλα αυτά που είπαμε, ο νους μας να είναι στο Θεό, ο λόγος μας να είναι για τον Θεό και οι πράξεις μας να είναι σύμφωνες με τον Θεό, θα πρέπει να έχουμε τη χάρη. Αλλά για να έχεις τη χάρη θα πρέπει να είσαι ταπεινός. Να σας διαβάσω τώρα ένα σύγχρονο κείμενο για να προβληματιστούμε, γιατί πολλές φορές εμείς όχι μόνο δεν ταπεινωνόμαστε και δεν θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τις ευεργεσίες του Θεού, αλλά γκρινιάζουμε και μεμψιμηρούμε και κατηγορούμε, ας το πούμε έτσι, τη μοίρα μας, αν και δεν υπάρχει μοίρα και δεν πρέπει να το λέμε καν αυτό, αλλά θέλω να πω την κατάστασή μας, όπως τώρα λόγω χάρη που έχουμε κρίση, έτσι λέμε δηλαδή, και αγνοούμε ηθελημένα άλλους οι οποίοι περνάνε πολύ πιο δύσκολα από εμάς, και στο υλικό κομμάτι και στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή είμαστε σαν τα παραχορτασμένα, ας πούμε, παιδιά, τα κακομαθημένα, τα οποία επειδή στερήθηκαν και το τάδε πράγμα που τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν το έχουνε, γκρινιάζουν σαν να μην έχουν τίποτα. Ακούστε λοιπόν ένα κείμενο από έναν παππούλι ιερέα που είναι στη Σιέρα Λεόνε. Νομίζετε έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, λέει αυτός ο παππούλης. Γιατί κάποιος του είπε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε κρίση. Λοιπόν, νομίζετε, λέει, ότι έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα εδώ στη Σιέρα Λεόνε. Νομίζετε ο κόσμος έχει τουαλέτες εδώ. Νομίζετε εδώ υπάρχει φρέσκο νερό. Ανοίγεις τη βρύση και έχεις νερό. Νομίζετε ότι κάθε μέρα ο κόσμος έχει φαΐ να φάει. Νομίζετε ότι όταν είναι άρρωστος κάποιος μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Εδώ πέρα ο κόσμος πεθαίνει 27-28 ετών. Εάν μπορέσουν να φτάσουν στην ηλικία αυτή. Διότι οι στατιστικές είναι δραματικές.
το 28% των παιδιών δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στην ηλικία των 5 ετών. Λάβατε. Δηλαδή ένα στα τρία πεθαίνει. Δεν φτάνει 5 ετών. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε όταν λέτε ότι στην Ελλάδα έχετε φτώχεια. Γιατί έχει ζήσει φτώχεια πολύ χειρότερη, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γι' αυτό το μήνυμα που έχω είναι «Δόξα τω Θεώ που είστε εκεί που είστε», λέει σε εμάς τους Έλληνες. «Δόξα τω Θεώ που έχετε σπίτι». «Δόξα τω Θεώ που έχετε αυτά που έχετε». Το καταλαβαίνω ότι δεν έχετε παλάτια. Το καταλαβαίνω ότι όλοι σας δεν έχετε Rolls Royce και Cadillac. Αλλά τουλάχιστον έχετε μία βρύση με νερό, έχετε ένα κρεβάτι, έχετε ηλεκτρικό ρεύμα και έχετε κάτι να φάτε κάθε μέρα. Καταλάβατε. Να δοξάζετε το Θεό και όχι την γκρίνια. Να είστε καλά. Βλέπετε, για να προσγειωνόμαστε λίγο και να δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που έχουμε. Γιατί όταν κανείς δεν ευχαριστεί και δεν δοξολογεί τον Θεό, παραχωρεί ο Θεός να τα χάσει και αυτά που έχει, για να τα εκτιμήσει και να κάνει αυτό που δεν έκανε προηγουμένως, να το κάνει μετά αναγκαστικά. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει πολύ μεγάλα βάσανα και όμως δεν έχασαν την πίστη στο Θεό και τη δοξολογία στο Θεό. Να σας διαβάσω πάλι ένα βίο. Αυτή ήταν η μητέρα του γέροντα Κλεόπα. Αυτός ήταν Ρουμάνος, σπουδαίος γέροντας, όπως και ο δικός μας ο πατήρ Παΐσιος. Η μητέρα του λοιπόν, η οποία τελικά έγινε μοναχή και ονομάστηκε Μοναχή Αγάθη, έχασε τα 9 από τα 10 παιδιά της. Είχε 10 παιδιά, τα 9 πέθαναν. Ή θα δείτε τι έγινε. Η καταγωγή της ήταν από τη Σουλίτσα του νομού Μποτοσάνη. Γεννήθηκε το 1876 και πέθανε το 1968. Ο άντρας της ήταν έμπορος αγελάδων. Ο Θεός τους ευλόγησε και απέκτησαν 10 παιδιά. Από μικρά τα έμαθαν οι γονείς τους να αγαπούν τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τις προσευχές και να αποφεύγουν τους πειρασμούς στην προσωπική του ζωή. Λίγο μακριά από το χωριό τους υπήρχε η σκήτη Κοζάντσεα, στην οποία αγωνιζόταν ο πατήρ Παΐσιος Ολάρου, ο γέροντας του πατρός Κλεόπα, και αυτός μεγάλη μορφή στη Ρουμανία, σπουδαίος γέροντας. Εκεί έτρεχαν συχνά τα παιδιά αυτής της πολύτεκνης οικογένειας για να προσευχηθούν, να ακούσουν διδαχές του γέροντας Παϊσίου, να βοσκήσουν τα ζώα της σκήτης. Έτσι είναι πολύ άγιο και ευλογημένο πράγμα να συνδέονται τα παιδιά με ένα μοναστήρι, το έχω πει πολλές φορές, και να συνδέονται με την εξομολόγηση από 4 χρονών, 5 και μετά. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, αν το κάνουν αυτό, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που κάνουν στα εγγόνια τους. Και όχι να τους παίρνουν γλυφιτζούρια και άλλα πράγματα. Έτσι, αλλά να τα συνδέσουν με το πνευματικό, με έναν καλό πνευματικό. Ο καλός Θεός, του οποίου τα κρίματα είναι ο ωκεανός ανεξερεύνητος, επέτρεψε να πιει πολλά πικρά ποτήρια αυτή η ευσεβέστατη οικογένεια. Τα παιδιά τους ένα-ένα τα έπαιρνε από τη ζωή, όπως συνέβη κάποτε και με τα παιδιά του Ιώβ. Αρχίζοντας από το 1915 μέχρι το 1935, άρχισαν τα παιδιά να φεύγουν από τη ζωή με το θέλημα του Θεού. Ο γιος τους Ιωάννης πέθανε σε ηλικία 16 ετών. Μετά από ένα χρόνο πέθανε η κόρη τους Πορφυρία σε ηλικία 18 ετών.
Μετά από 2 χρόνια πέθανε η Μαρία σε ηλικία 26 ετών. Η μητέρα, η κυρία Μαρία, έτσι τη λέγανε, έκλαιγε συνεχώς για τα χαμένα παιδιά της. Κάθε φορά πήγαινε στη σκήτη και ο γέροντας Παΐσιος την παρηγορούσε, λέγοντάς της ότι στέλνει αγγέλους στον ουρανό. Μετά από 2 χρόνια άρχισε να κλαίει και πάλι η μητέρα του η Μαρία, γιατί τώρα 2 αγόρια της, ο Βασίλειος και ο Γεώργιος, έφυγαν για τη Μονή Συχαστρία να γίνουν μοναχοί. Το 1931 ήρθε και πάλι στη σκήτη η κυρία Μαρία, διότι έμαθε ότι ο γιος της, ο μοναχός Βασίλειος, πέθανε. Μετά από 2 χρόνια η ίδια δοκιμασία της συνέβη με το θάνατο του Γεωργίου, που είχε γίνει μοναχός και είχε ονομαστεί Γεράσιμος. Μετά από 1 χρόνο έτρεχε και πάλι στη σκήτη η κυρία Μαρία να παρηγορηθεί, διότι απέθανε η κόρη της Εκατερίνη. Ήταν 20 ετών και είχε μπει στη Μονή Αγάπια σαν δόκιμη μοναχή. Της πέθαναν 8 παιδιά και απέμεινε με 2. «Τα παιδιά σου ψάλλουν τον Θεό σαν άγγελοι στον ουρανό, μαμά Μαρία. Εκεί θα συναντηθείτε», της έλεγε για να την παρηγορήσει κάθε φορά ο πατήρ Παΐσιος Ολάρου. Το 1949 ήρθε πάλι η κυρία Μαρία στον πατήρ Παΐσιο να τον πληροφορήσει ότι έφυγε για τον Κύριο και ο ένατος γιος της, ο Μιχάλης. Και πάλι ο πατήρ Παΐσιος άρχισε να την παρηγορεί λέγοντάς της «Τα 9 παιδιά σου πήγαν στον Κύριο και έχουν φορέσει 9 μαρτυρικά στεφάνια. Μετά από λίγο καιρό πέθανε και ο άντρας της, ο Αλέξανδρος. Ο τελευταίος γιος της, ο Κωστάκης, είχε ήδη φύγει για δόκιμο στο μοναστήρι. Είναι ο μετέπειτα μεγάλος γέροντας της Ρουμανικής Εκκλησίας, ο Όσιος Πατήρ Κλεόπας Ήλια. Η πονεμένη μάνα Μαρία ζητεί τη συμβουλή του πνευματικού της τι να κάνει, διότι ο δόκιμος Κωστάκης την καλεί να τον ακολουθήσει στο μοναχικό βίο. «Πήγαινε, μητέρα Μαρία, να γίνεις και εσύ μοναχή και προσευχήσου για ζωντανούς και πεθαμένους». Έτσι το χειμώνα του 1946 η γιαγιά Μαρία σε ηλικία 70 ετών πήγε πρώτα στη Συχαστρία να προσκυνήσει στους τάφους των 2 παιδιών της και κατόπιν με την καρότσα επήγε στη Μονή Παλαιά Αγάπια, όπου έμεινε οριστικά. Έγινε μοναχή με το όνομα Αγάθη και έζησε άλλα 22 χρόνια. Βέβαια δεν μπορούσε να διαβάζει βιβλία, ούτε ακολουθεί στην εκκλησία, δεν ήξερε να διαβάζει. Αυτό που τη χαρακτήριζε ήταν η καλοσύνη και η αθωότητα της ψυχής της. Είχε μια παιδική ψυχή χωρίς κακία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς κακές σκέψεις στο μυαλό της. Πίστευε οτιδήποτε της έλεγαν. Υπάκουε σε όποιον τη διάταζε να κάνει κάτι, αγαπούσε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, συνομιλούσε με όλους και έκλαιγε μπροστά στη συμφορά και τον πόνο του κάθε ανθρώπου. «Ποιο διακόνημα κάνει στο μοναστήρι, αδελφή Αγάθη?» τη ρωτούσαν. «Κόβω ξύλα με το πριόνι, φροντίζω για τα λουλούδια και βοηθώ στο μαγειρίο». Έτσι, παρόλη τη μεγάλη της ηλικία, έκανε και διακονήματα. Μια άλλη απασχόλησή της ήταν να πηγαίνει ενίοτε στο δάσος για όλη την ημέρα, να συγκεντρώνει ξυλαράκια για το μαγειρίο, να προσεύχεται και το βράδυ να επιστρέφει με τη δύση του ηλίου. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που δόξασε τον Θεό με το ότι έστειλε τόσους ανθρώπους στον ουρανό, που προφανώς ήταν άνθρωποι έτοιμοι, δίκαιοι, και στο τέλος αξιώθηκε να έχει και αυτό το μεγάλο γέροντα, τον πατέρα Κλεόπα, το παιδί της. Και η ίδια επίσης να γίνει και αυτή μοναχή. 1 χρόνο πριν από την οσιακή κοίμησή της, έπαψε πλέον να ομιλεί για τα παιδιά της. Εάν κάποια μοναχή περνούσε και τη ρωτούσε, η γερότησα Αγάθη στέναζε λιγάκι, αλλά χαιρόταν σαν ένα μικρό παιδί και έλεγε: «Τι καλές είναι αυτές οι αδερφές. Με φροντίζουν σαν μητέρα τους. Ιδού εγώ παρέμεινα μόνη. Κοιμήθηκε και η ηγουμένη Ολυμπιάδα. Παρέμεινα μόνη μου.
Πλέον δεν μιλάει για τα παιδιά της. Έτσι, έχει το νου της στο Θεό και στο μοναστήρι που ζει. Και μόνη της παρηγοριά είναι τώρα η εκκλησία και οι αδελφές που τη διακονούσαν στο κελί της. Πέρασε τα 22 αυτά χρόνια της μοναχικής της ζωής με ταπείνωση, με προσευχή, με σιωπή, με αγάπη, με ησυχία και με πνευματική ειρήνη. Το καλοκαίρι του 1968 αισθανόταν μεγάλη αδυναμία. Μόλις που εξερχόταν για λίγο στον εξώστη του κελιού της να ζεσταθεί από τις ακτίνες του ηλίου, για μερικές μέρες έπεσε στο κρεβάτι. Γερόντισα, Αγάθη, δεν θα φας λίγο φαγητό? Να μερικά μήλα. Μήλα έχω να φάω στον παράδεισο, όπου φεύγω σε λίγο, απάντησε. Και πράγματι στις 15 Σεπτεμβρίου του 1968 πέρασε η ψυχή της στην άλλη ζωή, στην ηλικία των 92 ετών. Ήρθε και την αποχαιρέτησε όλη η αδελφότητα της μονής και την συνόδευαν μέχρι την τελευταία της κατοικία με δάκρυα χαράς, με ψαλμωδίες, με λαμπάδες και θυμιάματα και με το χτύπημα των καμπάνων μέσα στη χαρά και την ειρήνη του Χριστού. Βλέπετε πώς ένας άνθρωπος που ανθρωπίνως θα λέγαμε θα έπρεπε να λυγίσει όταν χάνει 9 από τα 10 παιδιά σου, όχι μόνο δεν λύγησε, αλλά δόξασε τον Θεό και είχε και αυτό το οσιακό τέλος να γίνει μοναχή και να αξιωθεί να έχει και έναν Άγιο, ας πούμε, σύγχρονο γέροντα ως παιδί της. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, έτσι, εγκατακλείδη για όλες αυτές τις ημέρες και τις ομιλίες για τη δοξολογία του Θεού και να ευχόμαστε να ζήσουμε σωστά, να μιλήσουμε σωστά και να σκεφτούμε σωστά, να το κάνουμε συνεχώς αυτό, για να δοξάζουμε τον Θεό κι εμείς, να μιμηθούμε την Παναγία, μιμηθούμε τους Αγίους μας και να αγωνιστούμε για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Διάβασα σε ένα βιβλίο ότι η Παναγία λέει το, στην προσευχή της πάντα παρακαλούσε να γνωρίσει τη γυναίκα που θα γεννήσει τον Θεάνθρωπο. Ήταν της μίας αγαπητής. Ήταν η προσευχή της να γίνει η δούλη αυτής, ναι, η οποία θα γεννούσε τον Χριστό. Γιατί ήξερε, όπως και όλες οι Εβραίες γυναίκες, ότι κάποια από αυτές θα γεννήσει τον Χριστό, το Μεσσία. Και όλες θέλανε να είναι αυτές. Κάθε μια ήθελε τον εαυτό της, έτσι δεν είναι? Γιατί το θεωρούσε καλύτερο από τις άλλες. Βλέπετε πως είναι η υπερηφάνεια από πίσω. Ρωτήστε δύο παιδάκια, ρώτησε κάποια στιγμή. Ήταν ένας μεγάλος και μια μικρή. Και της λέω της μικρής, ποιος είναι καλύτερος, ο αδερφός σου ή εσύ, εγώ λέει. Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ είμαι καλύτερη. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από σας. Έχει ειλικρίνια το παιδάκι, βέβαια. Λοιπόν, η Παναγία έχει αυτή την ταπείνωση. Και έλεγε, εγώ δεν είμαι άξια να γίνει στο Χριστό, είναι δυνατόν εγώ να γίνει στο Χριστό, αποκλείεται. Αλλά Χριστέ μου, Θεέ μου, λέει, δεν είναι δυνατόν να είμαι υπηρέτρια αυτής που θα το γεννήσει? Να είμαι δούλη της? Αυτό ήθελε η Παναγία. Γι' αυτό όταν ήρθε ο άγγελος της είπε, όχι μόνο θα είσαι δούλη, αλλά θα είσαι εσύ αυτή που θα γεννήσεις. Στην προσευχή μας λένε οι Άγιοι να ζητάμε πράγματα κατώτερα από την αξία μας. Αλλά ποια αξία έχουμε? Καμία αξία δεν έχουμε. Άρα όσο μπορούμε, ταπεινά, χαμηλά ο πύχης. Μην έχουμε την ιδέα ότι είμαστε καλοί, από εκεί ξεκινάει το κακό. Από την ιδέα ότι είμαστε καλοί και καλύτερα από τους άλλους, βέβαια. Έτσι. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αυτό πώς μπορούμε να το πολεμήσουμε? Με την υπακοή. Όταν κάνουμε υπακοή, το πολεμάμε. Υπακοή στο Θεό, βέβαια, πρώτα απ' όλα, και μετά στον πνευματικό, αλλά και στον κάθε άδερφο. Υπακοή. Να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από τον άλλον. Σου λέει, κάνε αυτό, να το κάνω. Μα θα πει
Ο υπερήφανος, τι δούλος του είμαι αυτού που θα του κάνω αυτού ότι λέει αυτός. Ενώ ταπεινός, ταπεινός, γιατί να μην το κάνω, ας το κάνω. Καταλάβατε, εκεί μαθαίνεις να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Μαθαίνεις στην πράξη ότι δεν είσαι καλός, κάνοντας υπακοή. Όταν όμως λες γιατί όχι εγώ και να φανεί ο άλλος ή η άλλη, να φανώ εγώ. Γιατί εγώ είμαι καλύτερος. Τα πράγματα που φτιάχνω εγώ είναι καλύτερα από το άλλο. Γιατί να μην φανούν τα δικά μου λοιπόν. Έτσι, αυτό είναι υπερηφάνεια. Καταλάβατε. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν, από την υπακοή. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ή μερικές φορές το, πώς να πούμε, μέσα μας δεν το αποδεχόμαστε, ας το κάνουμε και με το ζόρι. Οι πιο πολλοί έχουμε ανθρώπους να κάνουν υπακοή. Όσοι είναι έγαμοι έχουν τους συζύγους, ή μπορεί να έχουν τα παιδιά τους, έχεις τον γείτονα, έχεις τον άλλον που πάει να σου πιάσει τη θέση στο πάρκινγκ. Όποιος άνθρωπος είναι, έχεις ευκαιρία να του κάνεις υπακοή. Και να μάθεις το μάθημα αυτό, το κορυφαίο μάθημα της ταπείνωσης. Ακόμα και στην εξομολόγηση. Έρχονται εκεί πέρα και θέλουν να περάσουν πρώτοι. Στάσου, παιδί μου, όχι, λέει, και εγώ έχω ανάγκη. Και οι άλλοι που περιμένουν, δηλαδή, τι είναι αυτοί. Όχι, λέει, άλλοι, εντάξει, έχουνε. Εγώ είμαι τώρα που έχω ανάγκη. Καταλάβατε. Και τι να κάνει και ο πνευματικός, μπορεί να του πει, αλλά. Αλλά και ο άλλος που μένει από πίσω, μετά αρχίζει και ο άλλος. Γιατί αυτή πέρασε και εγώ μένω πίσω. Λοιπόν, γιατί μου πήρε τη σειρά. Και εκείνος δείχνει έλλειψη ταπείνωσης μετά. Καταλάβατε πώς και εκεί ακόμα μπαίνει ο εγωισμός. Ωραία ερώτηση αυτή. Πώς θα μάθουμε την ταπείνωση. Ένας γέροντας, πάτερε, διάβασα, τον ρώτησε ο ταπεινός, πώς μπορείς και είσαι τόσο ταπεινός. Και λέει εγώ, λέει, προσπαθώ να μπαίνω, λέει, πάντα ήταν χαμηλάει το κεφάλι και προσπαθώ να μπω κάτω από τα πόδια, λέει, αυτό που μιλάει. Λέει, να μπω από κάτω από αυτό, κάτω από τα πόδια. Και οι Άγιοι λέγανε να μπαίνουμε και κάτω και από τους δαίμονες ακόμα. Δηλαδή, να θεωρούμε τον εαυτό μας κατώτερο από τους δαίμονες. Όχι μόνο από τους ανθρώπους. Θα πεις γιατί. Γιατί και οι δαίμονες μας δίνουν εντολές και τους κάνουμε υπακοή. Μας δίνουν ιδέες και τις δεχόμαστε. Άρα δεν είμαστε κατώτεροι. Κάνουμε αυτά που μας λένε. Τους κάνουμε υπακοή. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, πάτε, αυτά. Για να επιβιώσουμε. Κατά βάση οι λογισμοί όλοι είναι από τους δαίμονες, να ξέρετε. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή και τότε καθαρίζει ο νους και καταλαβαίνεις. Ξεκάθαρα μετά σιγά σιγά το βλέπεις. Γιατί αυτό είναι του πονηρού. Γιατί το βλέπεις, γιατί χάνεις την ειρήνη σου. Όταν έρχεται μία σκέψη τέτοια, αμέσως χάνεις την κατάσταση την ωραία που έχεις την ώρα της προσευχής. Και λες, όπ, να το. Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Θεό. Ό,τι φέρνει ταραχή και άγχος δεν είναι από το Θεό. Σε καμιά περίπτωση. Και η αγιότερη σκέψη εξωτερικά που φέρνει άγχος είναι του διαβόλου, να ξέρετε. Ναι. Πώς το είπατε? Και η αγιότερη σκέψη, η εξωτερικά αγιότερη, η καλύτερη σκέψη, είναι από τα δεξιά δαιμονική σκέψη. Είναι παγίδα του διαβόλου. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα βασανίζονται με αυτούς τους δεξιούς λογισμούς. Αυτοβασανίζονται δηλαδή με την αρρώστια της υπερευαισθησίας. Και αυτό, μήπως είναι και αυτό αμαρτία και πόσο αμάρτησα και ασχολούνται όλα με αυτά. Αντί να ασχοληθούν να στρέψουν το νου τους στο Θεό. Πρέπει κανείς να προσέξει να μην δώσει τόπο. Μη δίδωτε τόπο το διαβόλο, λέει. Τη στιγμή που θα δώσεις τόπο και θα μπεις στο χωράφι σου, μετά δεν φεύγει εύκολα. Είναι αυτός που λέμε που σου καταπάτησε το χωράφι σου, έχτισε και ένα σπίτι μέσα, άντε να το διώξεις μετά. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μπαίνεις στον υπαρξιακό σου χώρο,
φτιάχνει και ένα σπίτι εκεί πέρα και σου λέει, δεν σ' αρέσει, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα κάτσω. Καταλάβατε. Γι' αυτό προσέξτε να μην δίνετε τόπο. Όταν ξέρουμε δηλαδή ότι κάτι είναι αμαρτία, stop, δεν το κάνω. Όχι λιγάκι, ας κάνω λιγάκι, δεν πειράζει, θα το εξομολογηθώ, ούτε λιγάκι. Γιατί αυτό το λιγάκι είναι πολύ. Μόνο που το σκέφτεσαι είναι αμαρτία, όταν δεν εξομολογηθείς, αφού... Βέβαια. Ναι, για Μαρία. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το μετεωρισμό. Εγώ τουλάχιστον το πάλι μου το έχω ξεπορήσει ότι άλλο να μετεωρίζεσαι επειδή σου αρέσει, το θέλει, τραβάει ο οργανισμό σου να κάνει τον εαυτό σου να αληθεύει. Και το μετεωρισμό, ο οποίο είναι προϊόν κούραση και σωματική αδυναμία. Το οποίο μπορεί να το παλεύει κάποιο, αλλά να είναι πολύ δύσκολο λόγω σωματική κατάσταση, λόγω ασθένεια, λόγω υπερβολική κούραση κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήθελα να ξέρω ο Θεό πώ το βλέπει. Δηλαδή, θα δει τον αγώνα αυτού που προσπαθεί να γυρίσει το νου του, άσχετα αν δεν καταφέρνει να έχει καθαρό νου στην προσοχή και την ώρα κλπ. Πείτε μα λίγο πάνω. Εκεί είναι θέμα διάκριση. Δεν πρέπει να φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να εξουθενώνεται σωματικά, ώστε να μην μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς του. Αν είναι θέμα σωματικής κράσης τέτοιας, που πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί. Θα πρέπει να ρυθμίσει έτσι τη ζωή του, ώστε να ελέγχει τους λογισμούς του πάντοτε. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε, ας πούμε, για την νηστεία, ότι πρέπει ο άνθρωπος να μην φτάνει στο σημείο από την υπερβολική νηστεία, να μην μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς και να τους διώχνει, να μπορεί να τους διώξει, έτσι, γιατί άμα κανείς εξαντληθεί πάρα πολύ, μετά δεν έχει δύναμη ούτε τους λογισμούς να διώξει. Όχι να σηκώσει το χέρι του, έτσι. Ή όταν πέφτει σε μέρημνες, υπερβολικές μέρημνες, να κάνω και αυτό, να κάνω και το άλλο, να κάνω και το άλλο, μετά φυσικά θα διαλυθεί σωματικά και δεν θα μπορείς να ελέγξεις το νου σου. Και εκεί πάλι θα σου πει ο πνευματικός σου, λέει εκεί στον Αββάτο Ρώθιο, που είχε εξαντληθεί, λέει, ο Δωσίθιος τόσο πολύ, που στο τέλος, λέει, δεν μπορούσε να κρατήσει και την ευχή. Και του είπε ο πνευματικός του τι να κάνει. Έτσι. Αλλά θέλω να το προσέξουμε λίγο αυτό το θέμα της υπερδραστηριότητας. Είναι και αυτό αμαρτία. Είπε ο Κύριος στη Μάρθα, «Μεριμνάς και τυρβάζεις πορι πολλά, ενώς δε στη χρεία». Και η σύγχρονη τεχνολογία, ο πολιτισμός, μας δίνει ένα σωρό άχρηστες ασχολίες, οι οποίες όμως μας κλέβουν ενέργεια. Και μετά λες, είμαι πτώμα, δεν μπορώ να κάνω απόδειπνο. Βέβαια, πτώμα είσαι. Αλλά πόσα άχρηστα πράγματα έκανες όλη την ημέρα, που θα μπορούσε να μην τα κάνεις και να έχεις δυνάμεις να κάνεις και προσευχή στο τέλος. Έτσι. Δηλαδή, να περιοριστούμε, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, στα απαραίτητα. Απαραίτητα. Μην κάνουμε πράγματα περιτά. Και να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα. Γιατί κάθε πράγμα που έχουμε σου κλέβει και μέρημνα. Σου κλέβει και χρόνο και ενέργεια. Και ένα σφουγγαράκι, λέει, να έχεις, σε απασχολεί το λογισμό. Πού να το βάλω εδώ? Έτσι, έχω ένα καρφί. Τι θα κρεμάσω στο καρφί? Ξέρουμε, γιατί μας το έχει πει ο Κύριος, δεν μας έχει πει ότι όταν αγαπά Κύριος παιδεύει. Κάθε πειρασμός βοηθάει, οποιοσδήποτε πειρασμός. Ποιος δεν βοηθάει? Ο πειρασμός που πέφτουμε μόνοι μας. Πάμε μόνοι μας και πέφτουμε στον πειρασμό εκεί, δεν βοηθάει βέβαια. Γιατί εκθέτεις μόνος τον εαυτό σου στην αμαρτία, στον κίνδυνο να αμαρτήσεις. Έτσι. Ταπείνωση, θα περιμένουμε ότι κάποιος θα έρθει να μας βρίσκει, να μας κάνει.
Κάτι παρόμοιο δηλαδή, έτσι, από την ερώτηση μου. Ναι, το καλύτερο να μην υποδεικνύουμε στο Θεό τι να μας δώσει. Δώσ' μου αγάπη, δώσ' μου ταπείνωση. Λες και ο Θεός δεν ξέρει τι χρειαζόμαστε. Πρέπει να το πούμε εμείς. Ζητάμε και στα δεν μπορούμε να δείξουμε. Ναι, ναι. Σαν το μωρό, ας πούμε, που λέει στον μπαμπά του, ξέρεις μπαμπά, θέλω τώρα μολύβι, θέλω στυλό, θέλω τετράδιο, δεν ξέρω ο πατέρας τι τα θέλει, αυτά πάει στο σχολείο το παιδί. Έτσι κι εμείς, δηλαδή, αλλά μερικές φορές μπορεί να τρελαθεί το παιδί και να του λέει μπαμπά δώσ' μου αυτοκίνητο, δώσ' μου πύραυλο και να του τρώει τα αυτιά του ο πατέρα του, ας πούμε, ενώ δεν είναι η ηλικία του για αυτά. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς πολλές φορές, ενώ δεν είναι η ηλικία μας, η πνευματική, ζητάμε πράγματα πολύ ψηλά. Το καλύτερο είναι να ζητάμε το έλεος του Θεού και μέσα στο έλεος θα μας δώσει ο Θεός αυτό που χρειάζεται στη συγκεκριμένη ηλικία που είμαστε. Εντάξει, έλα να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολύτερμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το Θεό να ευχαριστούμε όλοι και ευχόμαστε καλή επιστροφή. Το απόγευμα θα έχετε παράκληση στον Άγιο, μετά τον Εσπερινό. Και αύριο πρώτο Θεός θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη.